Αυτή τη στιγμή είμαστε 77 άτομα. Ήμασταν 80, τώρα πλέον όταν φεύγει κάποιος συμβασίουχος δεν αντικαθιστάται. Είμαστε 77 άτομα. Αν θέλαμε να συμπυκνώσουμε τα προβλήματά σας, αυτά ποια είναι? Και πρέπει να πούμε ότι έχουν περάσει πολλές κυβερνήσεις, οι οποίες κάθε φορά έδιναν υποσχέσεις στους συμβασιούχους, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, ακριβώς όπως το λέτε. Αν αρχίσουμε και λέμε τα προβλήματά μας, πρέπει να συζητάμε μέρες ολόκληρες. Από το 2003-2004, πάντα οι εκάστοτε κυβερνήσεις μας δίνουν έτσι να ελπίζουμε ότι είμαστε ένα βήμα πριν τη μονιμοποίησή μας. Πάντα μας λένε περιμένετε, αυτό το φτιάχνουμε το νομοσχέδιο, θα βγει. Μετά αλλάζει ο υπουργός, αλλάζουν οι κυβερνήσεις και πάντα είμαστε... μας βλέπουν, πιστεύω ότι έχουν, σαν όμοιρους μας βλέπουν, όχι μας βλέπουν, είμαστε όμοιροι και σαν μια πελατειακή σχέση για τις εκλογές. Αυτό το έχετε διαπιστώσει, το ζείτε τόσα χρόνια μάλλον και το έχετε διαπιστώσει. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτή την ομοιρία, με ποιο τρόπο μπορείτε να απαντήσετε και ποιες είναι οι δικές σας μορφές της κινητοποίησης? Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι κάποιες πορείες που μόνο έτσι ακουγόμαστε και ό,τι μπορέσουμε και κάνουμε μέσω από τις ομοσπονδίες που είναι τα παιδιά συνεχώς κάτω και τρέχουν για όλο τον κόσμο και προσπαθούμε όσο μπορούμε με υπουργεία, να βρούμε υπουργούς που συνέχεια είμαστε στην αναμονή. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Τι σημαίνει πρακτικά για το πυροσβεστικό έργο η ύπαρξη, ο συμβασιούχος, τι ρόλο έχει στο έργο της δασοπυρόσβεσης αλλά και στην αστική πυρκαγιά? Κοιτάξτε, εμείς βασικά όταν προσληφθήκαμε ήμασταν για τις δασικές πυρκαγιές. Τώρα μας έχει γίνει μια εκπαίδευση και για τις αστικές. Από ό,τι ξέρετε, όλο το νησί φυλάγεται, βγαίνουν περιπολικά με συμβασιούχους πυροσβέστες, παρόλο που τις Κυριακές δεν τις πληρωνόμαστε, τα βραδινά δεν τα πληρωνόμαστε. Πάντα κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις, βέβαια και η Ομοσπονδία έχουμε έρθει πολλές φορές, μας παίρνουν τηλέφωνο διότι εκείνοι αγωνίζονται, κάνουν και εμείς μερικές φορές, ξέρετε, ερχόμαστε στο φιλότιμο για το νησί μας. Και υπάρχει κάποια και με το δίκαιο τους, αυτά που κερδίζουν εμείς καμιά φορά με τον τρόπο μας